Για πάμε. Ναι, γεια σας. Γεια μας. Να κάνουμε τα συνοικές. Με ακούτε. Λένε. Βεβαίως ακούμε εσύ. Εγώ μια χαρά σας ακούω. Τι κάνετε, είμαι Δήμητρα. Και εγώ μια χαρά σας ακούω, Δήμητρα. Δεν έχεις πρόβλημα εσύ. Για φάτη. Όχι, έχω. Μιλάω έλα, με την κυρία Φορτίδου. Ναι. Τέλεια, εσάς ήθελα. Σας πήρα για να σας πω το πρόβλημά μου. Χαίρομαι πάρα πολύ. Για πες μου, Δήμητρα. Λοιπόν, χώρισα πρόσφατα πρόβλημα ήταν με ένα παιδί. Τι έκανες με ένα παιδί? Χώρισε, ναι, χώρισα πρόσφατα με ένα παιδί, με το οποίο τα είχαμε 10 μήνες. Αυτό στην αρχή τα είχε με μία κοπέλα, με την οποία τα είχε 1,5 χρόνο. Ναι. Όμως δεν τα πηγαίνανε πολύ καλά. Μεγάλες. Μία τα φτιάχνανε, μία χωρίζανε. Οπότε σε κάποια φάση, όταν ήταν χωρισμένος, γνωριστήκαμε τυχαία. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Και κάναμε κάτι όταν ήταν χωρισμένος. Μετά πάλι συνέχισε να τα φτιάχνει με την πρώην του. Ενώ ταυτόχρονα κάναμε κι εμείς κάτι. Και σε κάποια φάση παράτησε την πρώην του τελείως. Και τα φτιάξαμε εμείς. Και από τότε τα είχαμε για 10 μήνες. Okay. Όμως αυτούς τους 10 μήνες, ας πούμε, μιλάγε άσχημα για την πρώην του σε μένα. Μου την έκραζε πάρα πολύ. Ήταν καιρό μαζί της. 1,5 χρόνο. Και ουσιαστικά ναι, τσακωνόμασταν πάρα πολύ. Και ενώ ένιωθα ότι ταιριάζαμε και ήμουν ερωτευμένη μαζί του, τσακωνόμασταν όμως πάρα πολύ και αυτό με ανάγκασε να τον χωρίσω. Γιατί τσακωνόμαστε. Okay. Το πρόβλημα τώρα ποιο είναι? Το πρόβλημα είναι ότι ενώ έχουμε χωρίσει και ουσιαστικά ξέρω ότι δεν μου κάνει καλό να τον ξαναδώ και να τα βρούμε, νιώθω ότι με ολοκληρώνει. Και επίσης, από ό,τι έχω καταλάβει, έχει γυρίσει πίσω στην πρώην του. Μισό λεπτό. Να πάρουμε λίγο ένα-ένα τα θέματα. Με την οποία με είχε απατήσει 2 φορές ενώ τα είχαμε και εγώ δεν είχα συγχωρέσει γιατί τον αγαπούσα πάρα πολύ. Έλα, δεν το πιστεύω. Εμείς εδώ δίνουμε πιστοποιητικά δεύτερου-τρίτου προσώπου. Πρώτου-δεύτερου βαθμού είμαστε ειδικοί σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό, ρε παιδιά, συνέχεια. Δηλαδή αυτοί χωρίζουν. Τα ξαναφτιάχνουν όσο είναι με την νυν. Θέλουν την επόμενη. Μετά όταν είναι με την επόμενη θέλουν την πρώην. Όσο είναι με την πρώην θέλουν. Δηλαδή είναι χαοτική η κατάσταση. Πώς έρχεστε από το τρίτο πρόσωπο στο πρώτο, στο πρώτο πληθυντικό. Δηλαδή δεν ξέρω, έχουμε χάσει κι εμείς εδώ πέρα την μπάλα. Να πούμε ότι η φράση αυτή που χρησιμοποιήσεις ότι σε ολοκληρώνει. Τι εννοείς ότι σε ολοκληρώνει αυτός ο άνθρωπος? Επειδή γενικά εγώ δεν κάνω σταθερές σχέσεις. Ναι. Έτυχε πρώτη φορά να ερωτευτώ και να κάνω μια τόσο σταθερή σχέση ως αυτή. Και απλά ένιωσα ότι ήταν το μοναδικά του που θα μπορούσε να με ολοκληρώσει. Το ένιωσες, πολύ σωστά το λες, γιατί αυτό σίγουρα δεν μπορεί να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Δεν μπορεί να είναι ο μοναδικός άνθρωπος, δηλαδή θέλω να πω ότι είναι λάθος να σκέφτεσαι ότι πρέπει να υπάρξει ένας άνθρωπος που θα σε ολοκληρώσει. Όπως σας έχω πει πολλές φορές, δεν ψάχνουμε το άλλο μας μισό, γιατί δεν είμαστε μισοί για να βρούμε ένα άλλο μισό. Είναι πολύ σημαντικό να είσαι ολοκληρωμένη από μόνη σου και να βρεις έναν άλλον ολοκληρωμένο άνθρωπο επίσης. Δεν ξέρω. Ναι, κατάλαβα. Δηλαδή, μην αναποθέτεις όλες τις ελπίδες ότι θα έρθει κάποιος άνθρωπος και θα σου δώσει τη λύση σε ένα πρόβλημα το οποίο είναι δικό σου. Σκέψου εσύ πώς αισθάνεσαι με τον εαυτό σου και τι είναι αυτό που θέλεις για να μπορέσει να έρθει και αυτό στη ζωή σου. Εντάξει, αγάπη μου. Εντάξει. Θα το συζητήσουμε και με τους φίλους μου εδώ. Σε ευχαριστούμε τέλεια, πάρα πολύ. Τέλεια, χάρηκα πάρα πολύ. Και εμείς. Να είσαι καλά, αγάπη μου, φιλάκι. Για κλείσει ο άλλος. Για κλείσει. Είναι πάρα πολύ αρνητικό στην κοπέλα. Ναι. Γιατί, Κώστα? Καλώς την είναι και πες μας και αυτό και δεν το περίμενα. Ναι. Συγγνώμη, δηλαδή μπαίνει η κοπέλα σε μια σχέση τρίτη. Και μετά νευριάζει. Ήταν χωρισμένη όταν μπήκε. Δεν ήταν χωρισμένη. Δεν ήταν. Ήταν χωρισμένη. Α, ήταν. Κατάλαβα ότι δεν ήταν. Από πάνω ήταν. Τα ξαναβρίσκανε και εκεί που χωρίσανε είχε πάρει το πιστοποιητικό. Ήταν χωρισμένη. Συγγνώμη, αρχιστάκτρια, εσύ ήταν χωρισμένη. Ήσουν εκεί, το ξέρεις ότι είναι χωρισμένη. Αυτή είναι το story. Έχει ακούσει το τηλέφωνο. Δεν ήξερε. Έχει ακούσει το τηλέφωνο. Ήταν χωρισμένη. Ή τουλάχιστον αυτό. Και εγώ είπα ότι είναι κολοκύθα, με πίστεψε. Η κοπέλα δεν ξέρει. Ήθελα να μιλήσει μαζί μου, μην αμφισβητεί. Συγγνώμη. Δεν ξέρω, δεν μιλάω.
Η κοπέλα το είπε ξεκάθαρα, ήταν χωρισμένη. Και να μην ήταν όμως, δεν εξετάζουμε αυτό εδώ πέρα, Κώστα. Έχει πρόβλημα. Πόσο χρονών είναι η κοπέλα? Δικαστήριο εδώ πέρα, ο 22. Μαρτάκης. Και πόσο λεπτό. 22. Πρώτον, δεχόμασταν χωρισμένη, μην του βάζει, αλλά είναι άντρας. Ναι. Στα δύο χάνεται. Ωραία, λοιπόν, σωστό. Ήταν χωρισμένη. Εντάξει, ήταν χωρισμένη, το κατάλαβε. Χωρισμένη. Πάρα πολύ. 10 μήνες. Έβριζε ο νυν τη, έβριζε την πρώην του. Ναι, το πρόβλημα ταυτόχρονα... της, ποιο ήταν το πρόβλημα που έβριζε. Περίμενε, ταυτόχρονα. Μην βυθίζεστε σε πελάγια άσχετα για άλλα. Όχι, όχι. Ένα-ένα θέλω να τα λύνω. Δεν μπορώ. Ενώ λοιπόν έχει χωρίσει ο Γιώργος με την Ελένη, εγώ γνωρίζω τον Γιώργο. Κάνω σεξ μαζί του. Αυτό στο μεταξύ μου βρίζει την Ελένη, αλλά πάει και τρεις φορές. Αλλά εγώ επειδή τον αγαπώ, το συγχωρώ. Ναι. Ναι. Ο Νίτζης δηλαδή. Το κατάλαβε τώρα. Όλα αυτά έχουν να πω. Μετά χωρίζουνε. Ποιο στέει σε αυτό. Ποιο στέει σε αυτό. Θες να φας μία. Δεν εξετάζει ποιο στέει. Δεν ξέρω ποιο στέει. Λύσεις δεν ψάχνουμε να βρούμε εδώ. Όχι, η κοπέλα βλέπει. Ναι. Όχι, ποιο στέει. Και μετά τώρα η κοπέλα νιώθει ότι τον θέλει παρόλο που αυτό πήγε πάλι στην πρώην του. Την οποία έβριζε όσο ήταν με την ίδια. Ενώ δεν κάνει σταθερές σχέσεις. Δεν κάνει σταθερές σχέσεις η κοπέλα. Και μπράβο τη που δεν κάνει σταθερές σχέσεις, γιατί ο καθένας έχει την επιλογή να κάνει σταθερές, να μην κάνει σταθερές. Ναι, όχι, δεν θα κρίνω εγώ. Ποιος όχι, βέβαια. Αλλά γιατί μπράβο. Μόνη της είπε. Ότι δεν κάνει σταθερές. Η κοπέλα, δεν κάνω λέει σταθερές σχέσεις και νιώθω ότι αυτός ο άνθρωπος μου ολοκληρώνει. Μόνο μαζί του μπορεί. Σε αυτόν λοιπόν ήθελε, αυτό λέω. Σε αυτόν ήθελε. Αλλά εκεί που ήθελε αυτό, ήθελε περισσότερο την πρώην. Και τελικά η καημένη. Δεν μπορούμε να έχουμε πάντα αυτό που θέλουμε. Αυτό λέω, αλλά πρέπει να βγούμε το τηλέφωνο που θέλουμε. Και εγώ θέλω. Κατάλαβα. Ό,τι θέλω τώρα εδώ. Ναι, πρέπει να βρούμε τι θέλεις, θέλουμε. Τι θέλει, για πες. Αν δεν το ξέρουμε τι είναι αυτό που θέλουμε, γιατί εδώ πέρα αυτή η σύγχυση.